Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ξεκινήσω με την κατάθεση ορισμένων νομοτεχνικών βελτιώσεων. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο. Στο άρθρο 1, στο τέλος της παραγράφου 1, μετά τις λέξεις όπως τα σχολεία και νοσοκομεία, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω προγραμμάτων που αναφέρομαι... Μπορούν να κατατεθούν, κυρία Υπουργέ, χωρίς να υπάρξει χρόνος. Ωραία. Κατατεθούν κατευθείαν. Συνεχίστε την ομιλία σας. Να ξεκινήσω τότε λίγο διαφορετικά. Άκουσα εισηγήσεις από την κυρία Χριστοφιλοπούλου, μέχρι τον κύριο Μπαριώτα, μέχρι τον κύριο Βρούτσι, που αναφέρθηκαν στο γεγονός του ότι κατά τη γνώμη τους το παρόν νομοσχέδιο είναι όχι μόνο αχρίαστο, αλλά φύκια πουλάμε για μεταξωτές κορδέλες, δεν θα επηρεάσουμε τη ζωή κανενός, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα αναφερθώ σύντομα σε τρεις παρεμβάσεις που αφορούν το δικό μας χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Εργασίας, πολύ σύντομα, και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το τελευταίο άρθρο, το άρθρο 87. Ο κύριος Βρούτσης, που δυστυχώς μόλις έφυγε από την αίθουσα, ο κύριος Βρούτσης είπε ότι υπάρχει το σύστημα Εργάνη, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, και μας ενημέρωσε ότι επειδή υπάρχει το σύστημα της Εργάνη, αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο εμείς όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διάγνωσης της αγοράς εργασίας στείνουμε κάτι διαφορετικό, και μάλιστα καταθέτοντας αυτή την συγκεκριμένη δράση έχουμε και 300.000 προϋπολογισμό. Και μας είπε γιατί το κάνουμε. Λοιπόν, να πω τι. Ότι συνεχίζει τη συνειδητότατη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, παραπλάνηση κάθε φορά που αναφέρεται σε τέτοιου είδους θέματα για το Υπουργείο Εργασίας. Ακούστε ποια είναι η πραγματικότητα. Το σύστημα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας είναι υποχρέωση της χώρας, είναι ερεσιμότητα. Δηλαδή, αν δεν το υλοποιούσαμε και αν δεν το ολοκληρώναμε, δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ. Όχι μόνο εμείς σαν Υπουργείο, αλλά όλα τα Υπουργεία. Ξεκινήσαμε λοιπόν όταν ήρθαμε και βρήκαμε ένα σχέδιο δράσης το οποίο έλεγε ότι χρειάζεται να ξοδέψουμε 1 εκατομμύριο. Και θέλω να καταθέσω εδώ την αίτηση χρηματοδότησης για 1 εκατομμύριο για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας. Σήμερα μας είπε εδώ πέρα ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε τέτοιο σύστημα, ότι το σύστημα Εργάνη θα μπορούσε να το έχει κάνει από μόνο του. Εμείς λοιπόν πήραμε το 1 εκατομμύριο και είπαμε ότι παρότι χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, δεν θα το δώσουμε με τις αναθέσεις σε έργα και υποέργα και εργάκια και αναθέσεις, θα το κάνουμε εμείς και το υλοποιούμε. Το υλοποιούμε με ίδιες δυνάμεις μέσα στο Υπουργείο Εργασίας, και πράγματι τα 300 χιλιάρικα που έχουμε εγγράψει είναι 120 αντί για 300 χιλιάδες που λέει το σχέδιο το δικό σας εδώ, το προηγούμενο, για να μπορέσουμε να στήσουμε ένα πληροφοριακό σύστημα, και μόνο 200 χιλιάδες αντί για 1 εκατομμύριο που πηγαίναν για μελέτες. Καταθέτω λοιπόν το σχέδιο δράσης για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας που δεν δεχτήκαμε εμείς, αναθεωρήσαμε, και την αίτηση χρηματοδότησης που είχατε καταθέσει τότε, και λέμε ότι έχουμε επίσημα έγγραφα, τα οποία επίσης θα καταθέσω, που λένε ότι σε 4 μήνες αυτή η κυβέρνηση έκανε αυτά που οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε 7 χρόνια δεν κάνανε. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε
να ακούσουμε μέσα στη Βουλή ότι φύκια για μεταξωτές κορδέλες δεν κάνουμε τίποτα, αυτά δεν είναι απαραίτητα, αυτά που εισηγηθήκαμε να κάνουμε το Δεκέμβριο και που είπατε και τότε ότι δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται, χρειάζονται. Είναι απαραίτητα για τη χώρα μας. Έρχομαι στη δεύτερη διάταξη, η οποία αφορά το άρθρο, έρχομαι στο άρθρο 85. Το άρθρο 85 που έχουμε εισάγει κάνει τι? Επιτρέπει στα προγράμματα τα οποία είναι υποστηρικτικά για τους ανέργους, αντί να στέλνονται μαζικά και ομαδικά για κατάρτιση, να μπορούν να εντάσσονται μέσα στην αγορά εργασίας μόνο και μόνο με σκοπό να έχουν την πρώτη εμπειρία εργασιακή, αυτοί που δεν έχουν, και οι άνεργοι που θα μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα να μην πηγαίνουν μόνο και κατά αποκλειστικότητα σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά επίσης σε κοινωνικά συνεταιριστικά σχήματα. Το τρίτο άρθρο για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι το άρθρο 1, που, να επαναλάβω, υποτίθεται ότι είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τι κάνει το άρθρο 1? Το άρθρο 1, επίσης για την κοινοφελή εργασία, ξεκαθαρίζει τα εργασιακά δικαιώματα των ωφελούμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εξασφαλίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται ώστε η υγιεινή και η ασφάλειά τους να είναι εξασφαλισμένη, προβλέπει επιπλέον αμοιβή για βραδινή εργασία των ανέργων που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και που τρέχουν, και όπως θα αναγγείλουμε πολύ σύντομα, ένα τέτοιο πρόγραμμα θα υποστηρίξει και θα συμβάλλει στα hot spots και στα κέντρα φιλοξενίας μαζί με όλους τους άλλους συμπολίτες μας που έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους, συμμετέχουν ενεργά ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη εποχή, αυτό το δύσκολο πρόβλημα που έχουμε στα χέρια μας, και η νομοθετική ρύθμιση αυτή θεωρείται, επαναλαμβάνω για κάποιους, ότι δεν χρειάζεται, άρα τις βελτιώσεις που πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα μέσα στην κοινοφελή εργασία, τα θεωρείται περιτά. Εμείς δεν τα θεωρούμε περιτά, τα θεωρούμε απαραίτητα. Λέμε ότι για να συνεχίσουμε το έργο της κυβέρνησής μας πρέπει να φέρνουμε αλλαγές που βελτιώνουν τις συνθήκες των συμπολιτών μας, και αυτό θα κάνουμε. Δεν θέλατε να το περάσουμε το Δεκέμβριο, δεν θέλετε και τώρα να το περάσουμε, θα το περάσουμε και θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε, και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα του απολογισμού του έργου μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνοπούλου. Σας ήταν άψογη στον χρόνο.